Τώρα, να πάμε σε ένα ευχάριστο θέμα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που είναι και ηθοποιός, είναι και τραγουδιστής, έχει... μας θυμίζει έτσι παλιές, όχι παλιές εποχές, παλιές, αλλά εποχές που απολαμβάναμε τα τηλεοπτικά σύριαλ μαζί του. Είμαστε και ψηλοσυρά, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε του ίδιου ηλικιακού γκρουπ, ναι. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό είπα όχι πολύ παλιές. 25 ναι. Γάμπης Λιβεράτος κοντά μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Στην ηλικία περίπου, ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Είπαμε, 25. Για την Μαρινέλα, το musical. Mm-hmm. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την παράσταση πριν από 2-3 εβδομάδες mm-hmm. με άλλους συντελεστές παράστασης. Μας είχαν κάνει ποδαρικό ο Αντώνης Αλουδάρος και η Ευαγγελία Μουμούρη. Αλλά βέβαια τότε δεν είχε ξεκινήσει η παράσταση, τώρα ήταν ήδη πρόβες, διάγει ναι. την τρίτη της εβδομάδας. Ναι, ήταν, είναι στην τρίτη της εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από αυτό, πώς πάνε τα πράγματα. Πάνε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Υπάρχει μια τεράστια ανταπόκριση του κόσμου σε αυτή την παράσταση. Η Μαρινέλα είναι, νομίζω, ένας θρύλος του τραγουδιού, ζωντανός θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και είναι μια καλή ευκαιρία για κάποιους που έχουν και καιρό να τη δουν. Έχει έρθει και στην πόλη της. Μάλιστα, αυτή η παράσταση έχει να κάνει, πραγματεύεται, τη ζωή της Μαρινέλας, πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε εκεί που έφτασε. Παράλληλα με δύο άλλες ιστορίες φανταστικές που έχει γράψει ο Ρέπας με τον Παπαθανασίου και είναι πολύ έξυπνο αυτό δηλαδή. Γιατί έτσι έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γίνεται μια θεατρική παράσταση πια. Και πώς αυτές οι ιστορίες μπλέκονται με τα τραγούδια της Μαρινέλας και πόσο τα τραγούδια τελικά εκφράζουν κάθε στιγμή της ζωής μας. Δηλαδή, κάθε στιγμή της ζωής μας είναι συνυφασμένη με ένα τραγούδι. Βλέπουμε εδώ εικόνες. Έκανα δύο παιδιά και δύο γάμους. Λάμπη, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ κατά πόσο γνώρισες τη Μαρινέλα και μέσα από το musical? Εγώ προσωπικά, ας πούμε, ναι. τρελαίνομαι να ακούω και Μαρινέλα. Άκουγα και πολύ Μαρινέλα Καζαντζίδη και ακούω. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν γνώρισες και τα συνάντησες μέσα στο musical? Ναι, βέβαια. Στιγμές από τη ζωή της, κάποια κομμάτια που είχα και πολύ καιρό να τα ακούσω και ίσως κάποια δεν τα είχα ακούσει καθόλου ή μάλλον το είχα ακούσει λίγο και δεν το θυμόμουν. Είναι μια πολύ, πολύ καλή παράσταση, γιατί πραγματικά δεν βλέπεις μόνο τη ζωή της Μαρινέλας, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή. Βλέπεις τη ζωή σου μέσα σε αυτή την παράσταση. Νομίζω δηλαδή ότι κάθε θεατής, γιατί και εγώ όταν πήγα να το δω, γιατί έκανα την κατάσταση στο ρόλο, την Αθήνα εδώ, πήγα να δω την παράσταση στο Παλάς. Είδα στιγμές από τη ζωή μου μέσα, γιατί έχει στιγμές έρωτα, χωρισμού, όλα. Έντονες συγκινήσεις. Έντονες συγκινήσεις και στιγμές που ο κάθε άνθρωπος σε περνάει. Ωραία. Στη Άρα, ζωή εμέσως παραδέχεσαι ότι στη ζωή σου έζησες έντονες συγκινήσεις, έτσι. Έχω ζήσει και τους έρωτες και τους χωρισμούς και όλα, βέβαια. Λοιπόν, και ποιος δεν τα έχει ζήσει, εξάλλου. Εσύ ποιο ρόλο ενσαρκώνεις ακριβώς? Εγώ είμαι ένας τύπος που ερωτεύεται δύο γυναίκες από τις τρεις του έργου, όχι τη Μαρινέλα, mm-hmm. Όταν σε παλιότερες εποχές ερωτεύεται και τις δύο ταυτόχρονα άλλες γυναίκες που υπάρχουν στο έργο και τον ερωτεύονται και αυτές και είναι λίγο περίεργο όλο αυτό, πρέπει να το δεις για να το καταλάβεις λίγο. Η Μαρινέλα πώς είναι στην παράσταση? Η Μαρινέλα πρωτίστως είναι ένας άνθρωπος απίστευτης ενέργειας, θετικής, αλλά και αστήρευτης. Δηλαδή, μας δίνει ενέργεια, τρομερή, είναι, δηλαδή, εκπλήσεσαι, βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο να τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά και να είναι σαν να ξεκίνησε τώρα. Έχει, δηλαδή, τον ενθουσιασμό και την ενέργεια ενός ανθρώπου που βγαίνει τώρα να τραγουδήσει. Δηλαδή, και έχει όλο το πάθος, δεν δείχνει, όχι κουρασμένη απλώς, δείχνει ότι, δεν ξέρω, είναι από κάπου πρέπει να παίρνει ενέργεια αυτή η γυναίκα. Από... Στην, κάτι κάνει με την αντιοξειδωτική. Ναι. Θα κάνει καλή αντιοξειδωτική, μάλλον ναι. Λοιπόν, όχι, προσέχει πολύ. Την έχω δει, δεν καπνίζει, κάνει πολύ καλή διατροφή. Το κάπνισμα είναι θάνατος για έναν τραγουδιστή, έτσι, εντάξει, δεν το συζητώ. Λάμπη, με αυτή σου ουσιαστικά την παρουσία, σε αυτή την παράσταση, κάνεις μια δυναμική επιστροφή. Μιλάω σωστά? Ναι. Είχες αποφασίσει, είναι μια, είχες αποφασίσει μεγάλη μόνος τιμή αυτή που μου γίνεται και είναι πραγματικά μια επιστροφή δική μου στα πράγματα. Είχες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να απέχεις για κάποιο διάστημα. Ναι, ήταν 5 χρόνια που απλώς έκανα έτσι μια
ενδοσκόπησε, όπως το είπες και πριν, μια περισυλλογή του τι είχα κάνει μέχρι τότε ζωή μου, τι ήθελα να κάνω στο μέλλον. Μια ευκαιρία να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα, γιατί μου αρέσει να κάνω και άλλα πράγματα. Βέβαια, η μουσική και το θέατρο τελικά είναι η ζωή μου. Είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Mm-hmm. Πάντως, αν κρίνω και από την ανταπόκριση του κόσμου, γιατί παρακολουθούσα δημοσιογραφικά έτσι την καριέρα σου, πάντα η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη και ως ηθοποιός, όταν έπαιζες και όταν τραγουδούσες. Φαντάζομαι τώρα μεγαλύτερη οριμότητα. Δόξα τω Θεώ, δεν είχα ποτέ παράπονο και πραγματικά έχει και την τύχη. Θεωρώ δηλαδή ότι είμαι από τα τυχερά παιδιά του χώρου να συνεργαστούμε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Με αποκορύφωμα βέβαια αυτή τη συνεργασία τώρα με τη Μαρινέλα. Να υπενθυμίσουμε που είναι η παράσταση αυτή. Ναι, είναι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και θα είμαστε ακόμα για αυτή η εβδομάδα που τρέχει, συν μία εβδομάδα. Μέχρι τέλος του μήνα δηλαδή είναι η παράσταση. Ωραία. Καλή πορεία στην παράσταση που ολοκληρώνεται, αλλά και προσωπική πορεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή χρονιά, και καλή χρονιά βέβαια. Υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύναμη. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.